Καλή μέρα. Τώρα πάμε εκδρομή προς το Ρέθυμνο. Πάμε εκδρομή εγώ και ο Φράγκος μου. Ο Πέτρος, ο Μιχάλης και ο Μιχάλης δεν θα ήθελαν να έρθουν. Πάμε στο Κουρταλιώτικο και παρουσίαση σήμερα θα είμαι εγώ. Νανίση! Κάντε! Πάμε εκδρομή! Όλα αυτά ήταν ένα ψέμα! Σιγά με έλειπα εγώ. Έχετε ξεχάσει ποιος είναι ο παρουσίαση που θα εκπομπείς ρεαλιτές? Ποιος είναι? Εγώ. Μιχάλη! Καλή τύχη στο μοντάζ, κόψε ό,τι ανοησιούλες έχει κάνει ο Φραγκούλης, εντάξει? Ό,τι θέλω θα κάνω. Πάμε στο Κουρταλιώτικο φαράγγι. Πάμε να κατέβουμε ένα από τα πιο όμορφα φαράγγια της Κρήτης. Και μετά θα πάμε στην Πρέβελη. Έχω πάρα πολλές εκπλήξεις να σας πω μετά, αλλά για την ώρα θα πάμε πάλι τα κλασικά μας. Διαδρομή! Εγώ είμαι πάλι... Σου λείψα. Ήθελα να με βγάλει από την εκπομπή με αυτός, ρε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Όπως είπαμε, πάμε να κατέβουμε το Κουρταλιώτικο φαράκι. Το Κουρταλιώτικο φαράκι είναι στον υπέροχο δήμο του Αγίου Βασιλείου. Ολόκληρο το φαράκι είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα, είναι λίγο δύσκολη η κατάβασή του και είναι κοντά στις 6 ώρες. Άμα το ξεκινήσει από την αρχή και καταλήξει την Πρέβελη, που είναι και το τέλος του φαραγγιού, εμείς δεν θα κάνουμε όλο αυτό το πράγμα. Θα κατέβουμε λίγο το περίπου το μισό, γύρω στις 3 ώρες περπάτημα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πλατσουρίσματα, νερά, καταράχτες, αού, τα οποία θα τα δούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Για την ώρα πάμε να αφήσουμε το αμαξάκι κάπου στη μέση του φαραγγιού, να ξεκινήσουμε την κατάβασή μας και μετά μαντέψτε. Για να γυρίσουμε πίσω το αμάξι και να συνεχίσουμε την εκδρομή μας θα πρέπει να κάνουμε το stop. Πώς θες να πάει αυτό? Θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο να μαζέψουν γιατί... Μην ανησυχείτε, το έχω ξανακάνει! Είναι εύκολο. Ελπίζω. Θα πάμε στο φαράγγι. Εγώ. Να φαίνομαι. Θα μπούμε στο φαράγγι, σωστά? Ναι. Θα κατέβουμε το μισό δρόμο, σωστά? Ναι. Μετά πώς θα πάμε κάτω? Σου είπα, θα κάνουμε το stop. Και μετά πώς θα ανέβουμε πάνω το αμάξι? Με το stop. Α, το stop κατέβα, το stop ανέβα. Φτάνουμε, έχουμε κατεβαίνουμε προς τον νότο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αρχίζω και σκέφτομαι τι πράγματα θα πρέπει να βάλουμε στη τσαντούλα μας για να κατέβουμε μέσα στα νερά. Θα είμαστε λιτοί και απέριτοι. Νεράκια δεν χρειάζεται, έχει πολύ νερό εκεί. Έχει από τις πηγές εκεί πέρα μπορούμε να πιούμε. Ο Σιλούρης παίζει τον ερωτοφυλλό του. Και εμείς πάμε εκδρομή στον νότο. Όχι και άσχημα. Ξέχασα να σας πω ότι μετά θα πάμε στην Πρέβελη. Τι, μόνο αυτό θα κάναμε? Όχι, θα κατέβουμε άλλες 17.000 σκαλοπάτια για να κατέβουμε στην πιο υπέροχη παραλία και καλά του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Είναι, απλά ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, είναι δύο οι δρόμοι για να πάμε στην Πρέβελη. Μάλλον θα διαλέξουμε τον εναλλακτικό. Θα πάμε από το Αμμούδι. Αλλά αυτό θα το ξέρω σε λίγο άμα βρούμε το stop για να πάρουμε στο άλλο αμάξι. Για την ώρα, για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Φάση λίγο φέτος στην Κρήτη με τον καιρό και το καλοκαίρι είναι λίγο περίεργη. Φύγαμε με καλοκαίρι από το Ηράκλειο και πάμε στο Ρέθυμνο και είναι κάπως έτσι. Δείχνει και βροχές. Καλώς.
γενικά πάρα πολύ προσοχή όταν έρθετε σε αυτό το δρόμο. Δεν είναι και καμία εθνική οδός. Και ειδικά όταν περνάτε απέναντι για να θέλετε να αφήσετε τα μάξι. Πάρα πολύ δύσκολο το πάρκινγκ. Ευτυχώς εμείς βρήκαμε ένα φίλο τουρίστα ο οποίος μόλις φεύγει θα κρατήσουμε την ρεμίζα. Πήγαινε πιάσει γιατί μας την πάρει ο άλλος. Φύγε, θα λέω στα άλλα μετά. Λοιπόν, βρήκαμε να παρκάρουμε και τώρα θα αρχίσουμε να φορτώνουμε τα πράγματα τα οποία θα χρειαστούμε κάτω στο φαράγγι. Για να κατέβουμε αυτό το φαράγγι δεν χρειάζεται να πάρουμε πολλά πράγματα, πρώτον γιατί δεν μπορούμε, θα είμαστε συνέχεια μέσα στα νερά, οπότε έχουμε πάρει αυτή τη τσάντα που θεωρητικά είναι αδιάβροχη για να βάλουμε μέσα τις κάμερες και τα σχετικά. Δεν χρειάζεται να πάρετε νερό γιατί έχει πηγές που μπορούμε να πιούμε μέσα από εκεί νερό. Δεν χρειάζεται να πάρετε γυαλιά ηλίου γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα τα χάσετε. Ούτως ή άλλως το φαράγγι είναι πάρα πολύ κλειστό, οπότε δεν μπαίνει ήλιος. Ούτως ή άλλως δεν έχει ήλιο. Σε λίγο θα βρέξει κιόλας. Μία αλαξιά ρούχα για να μπορέσουμε να πούμε στο αμάξι του ανθρώπου που ελπίζουμε να βρούμε για να μας ανεβάσει πάνω. Ελπίζουμε. Για το αντιλιακό είπα. Όχι. Το νου σας. Δεν χρησιμοποιούμε αντιλιακό κάτω. Οι υδροφόροι ορίζοντας θα παίρνουν όλα και γυαλίουν φλωρίδα και πανίδα. Γενικά δεν το κάνουμε αυτό. Αρχικά απαγορεύεται και γενικά όμως θα κάνω να μην το κάνετε αυτό μέσα σε γλυκό νερό. Ούτε στη θάλασσα τέλος πάντων. Βάζουμε τα απολύτως απαραίτητα. Και καλή μας τύχη. Πρώτη στάση. Ο ναός του Αγίου Νικολάου του Κουρταλιώτη. Πολύ σωστά. Ξέρεις γιατί το λένε Κουρταλιώτη το φαράγγι. Γιατί. Μη πεις, θα πω σε λίγο. Λοιπόν, με το που αρχίζει και κατεβαίνει σε αυτό το περίεργο χωματόδρομο, υπάρχει μια μικρή διασταύρωση. Αυτή που κατεβαίνει προς τα κάτω βγαίνει κατευθείαν στη λιμνούλα που πρέπει να πας αντίθετα από αυτήν, από τη ροή του νερού, για να βγεις σε έναν υπέροχο καταράκτη που υπάρχει εκεί. Όχι, ίσως το πιο εντυπωσιακό σημείο στο φαράγγι. Εμείς θα επιλέξουμε τον άλλο δρόμο για να βγούμε πρώτα στην εκκλησία που υπάρχει, την Πετρόχριστη, η οποία είναι πραγματικά πανέμορφη και πρέπει να την επισκεφτούμε. Και από εκεί υπάρχει ένα μονοπάτι που βγαίνει πάλι στο καταράκτη, αλλά πρέπει να πηδήξει λίγο μέσα στα νερά. Υπάρχει περίπτωση το μονοπάτι αυτό να είναι κλειστό. Αν είναι κλειστό, τα μπρος πίσω και ξανά πάλι κάτω. Let's go! Εικόνες. Φτάνουμε στο κλεισάκι του Αγίου Νικολάου, του Κουρταλιώτη. Με το που μπαίνεις πάντα σε ένα τέτοιο φαράγγι, ρε φίλε, και βλέπεις πόσο μεγάλη είναι η σχισμή αυτή και πόσο ψηλά είναι τα βουνά γύρω σου και ακούς το νερό από κάτω, στο οποίο θα είμαστε εκεί πέρα όλη την ώρα. Φήμες λένε το νερό είναι πάρα πολύ κρύο, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε πια ένα δέος, μια λαχτάρα, ένα ωραίο καρδιοχτύπι. Αυτά για μένα. Οι υπόλοιποι πίσω που ήταν πάρα πολύ ευδιάθετοι πριν στο αμάξι. Δεν τσοκώ καθόλου τώρα. Λοιπόν, μόλις συναντήσαμε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, ακριβώς από κάτω είναι οι καταράκτες, οι περίφημοι καταράκτες του Φαραγγιού, που έχουν 5 διαφορετικές πηγές οι οποίες κατεβαίνουν και ο μύθος λέει ότι ο Άγιος άγγιξε το βουνό με τα δάχτυλά του και από τα 5 δάχτυλά του δημιουργήθηκαν αυτές οι 5 πηγές. Το τοπίο είναι πραγματικά ξεπέραστο, ο καταράκτης είναι τόσο πολύ κλειστό σχεδόν δεν φαίνεται. Έχει ένα γεφυράκι το οποίο θα πάμε να γνωρίσουμε θέα, αλλά ελπίζω να μην μείνουμε εκεί. Θα πάμε να κατέβουμε μέσα στο καταράκτη. Θα κολυμπήσουμε αντίθετα το νερό και θα πούμε.
Εδώ βγαίνεις. Είναι λίγο σαν όλα τα ισολίνες και τα σχετικά, αλλά εντάξει, νερό είναι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα λογικά θα πρέπει να μπούμε μέσα αυτή τη λίμνη. Η φάση είναι η εξής. Θέλουμε να μπούμε εκεί για να μπούμε μέσα στους καταράκτες. Το νερό είναι παγωμένο ως σαν τον πάγο. Υπάρχει μια σκαλίτσα η οποία βοηθάει την κατάβαση και μετά πρέπει να βουτήξουμε μέσα στο νερό για να κατέβουμε προς τα κάτω. Εγώ έχω βρει ένα άλλο σημείο να βουτήξω και μάλλον θα το κάνω, οπότε ξεκινάτε. Και καλή τύχη! Πάρτη κανείς! Είναι εκεί, είναι εσύ. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ. Τα λέμε στο Ηράκλειο. Έλα. Έλα μας το κύριο. Εδώ που ήρθαμε, τι λέω πίσω. Τρομερό το πρώτο σοκ από το νερό, πάρα πολύ κρύο. Δείτε όμως πόσο όμορφα είναι, παιδιά. Δεν είδα πόσο όμορφα είναι. Και τώρα ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που είπαμε πριν. Θα οδηγηθούμε κολυμπώντας εκεί μέσα. Για να πάμε να δούμε αυτούς τους υπέροχους καταράκτες. Τις κουρτίνες που απλώνονται γύρω σου. Πώς! Κολυμπώντας. Κάνει κρύο, πολύ. Και θα κάνεις, αμαλώνεις. Εντάξει, το νερό είναι τρομακτικά κρύο, παιδιά. Για να δει το νιώθεις το πετσί σου λες και δε, πολύ δύσκολο. Πώς ο Γιώργος ακολουθεί. Αυτό που βλέπουμε είναι αυτό. Εδώ υπάρχει και σκηνάκι το οποίο μπορείτε να κρατάτε και να πηγαίνετε. Βοηθάει, αλήθεια είναι. Λοιπόν, μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που παίζουν. Μια σίγουρη επίσκεψη σε αυτόν τον υπέροχο καταράκτη επιβάλλεται. Τώρα θα ανατρανίσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς τα κάτω. Έχουμε αρκετό δρόμο για να σταθούμε. Για την ώρα κρυώνουμε πάρα πολύ. Το νερό ήταν πάγος, η εμπειρία τρομερή. Η περιπέτεια συνεχίζεται. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day at a time, taking this shit one day at a time. Came from behind, the underdog is far from done with. Everything I said I'd do, head down and up my leverage. Learn my lesson, tighter circles, cleaned up who I mess with. Για πες πώς ήταν η εμπειρία μέσα. Πώς ήταν μέσα. Πάρα πολύ κρύο, φίλε. Ωστόσο, είχαμε και μία ναποδιά. Η μία GoPro μας άφησε χρόνους, πήρε μέσα κάπως νερό. Οπότε θα συνεχίσουμε λίγο την πορεία μας με μία, δεν έχουμε πάρα πολύ μπαταρία. Πάμε λίγο να οργανωθούμε, να μάθουμε 2-3 πληροφορίες για το φαράγγι και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τι βρήκα, τι βρήκε. Τι είδα. Τι είδες. Κοίτα εκεί. Τι. Πού, τι. Εκεί, να, εκεί. Πού ρε φίλε. Εκεί. Ω, και λάνα.
Λαγκώνει, πρόσχε! Ζή. Ναι ρε. Γεια σου φίλοι χελώνα. Πάρα πολλές φορές μ' αρέσει να λέω αυτό που βλέπω και αυτό που βλέπω πολλές φορές δεν είναι ωραίο. Τι εννοώ? Αυτό το κάνω από γνωστή μπύρα που βλέπω έχει ημερομηνία λήξης το 2020. Έχουμε 2023, οπότε σημαίνει ότι είναι πάνω από 4 με 5 χρόνια εδώ. Και αυτό εδώ δεν είναι ένα κούτσουρο, είναι πολυουρεθάνη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε για να το καταλάβουν, δεν ξέρω πώς μπορείς να αλλάξεις αυτή την οτροπία του Έλληνα ή του τουρίστα, δεν ξέρω ποιος είναι και δεν με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και να μην αφήνουμε το στίγμα μας σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, σε αυτή την υπέροχη ομορφιά. Εμείς αυτά θα τα μαζέψουμε και καλό θα είναι κάθε φορά που κάνετε κάτι και εσείς μια τέτοια εκδρομή να παίρνετε κάτι μαζί σας. Απλά για να καθαρίσουμε λίγο τη φάση. Πώς φαίνεται η πορεία μέχρι τώρα? Πολύ ωραία. Θέλεις να μάθουμε και 2-3 πληροφορίες για το φαράγγι? Ναι, για πες. Κουρταλιώτικο ή κρουταλιώτικο φαράγγι? Πώς βγήκε η ονομασία? Βγήκε από το κρόταλο. Ο μύθος λέει ότι όπως αναπεριόδους, όταν υπάρχει πάρα πολύ δυνατός αέρας, ο συνδυασμός από τις πέτρες και το νερό δημιουργεί ένα ήχο κάπως έτσι. Σαν τα κρόταλα. Εξού και το όνομα. Άμα συνεχίσεις την πορεία από εδώ πέρα, πλατσουρίζοντας λίγο στα νερά, θα βρεθείς στην Πρέβελη. Ενώνεται το φαράκι με το κουρταλιώτικο, με το φραπί και καταλήγει μετά στη λίμνη της Πρέβελης. Εμείς επειδή είχαμε λίγο την ατυχία με την καμερούλα και έχουμε μόνο μία κάμερα με πάρα πολύ λίγη μπαταρία, θα βρούμε σιγά σιγά ένα μονοπάτι να ανέβουμε πάνω στα μάξι και να κατέβουμε προς την Πρέβελη να συνεχίσουμε την εκδρομή μας. Σίγουρη επίσκεψη σε αυτό το μοναδικό φαράκι και αν έχετε την ευκαιρία είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο για να κατεβείτε μέχρι κάτω, γύρω στις 3 ώρες. Η περιπέτεια συνεχίζεται, πάμε να βρούμε τα μαξάκια και πάμε να κατέβουμε προς Πρέβελη. Μια καλοκαίρι, μια χειμώνας. Λοιπόν, έχουμε προσπαθήσει κοντά στη μία ώρα. Είναι ώρα να κάνουμε την πρώτη μας στάση, να φάμε το κατητής μας, να πάρουμε δυνάμεις. Και ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα, Φράγκο? Θα βάλουμε timelapse. 1, 2, 3, timelapse! Ωραία! Με τα πολλά! Το βρήκαμε το μονοπατάκι που πάει πάνω στα μάξια. Πώς σας φάνηκε, boys? Ωραίο! Καλό ήταν. Τώρα ξέρετε που θα πάμε, πείτε το δυνατά! Πρέβελη! Στην Πρέβελη θα πάμε, Φράγκο. Back to the base, λοιπόν! Έχουμε επιστρέψει στα μαξάκι και οδεύουμε να συνεχίσουμε την περιπέτειά μας προς την Πρέβελη αυτή τη φορά. Δύο οι τρόποι για να κατεβείτε στην Πρέβελη, τουλάχιστον από τη στεριά. Ο ένας είναι να πάτε από τον κανονικό δρόμο που βγαίνει πάνω στο πάρκινγκ κάτω από την εκκλησία και κατηφορίζετε αρκετά σκαλοπάτια για να βγείτε στην Πρέβελη. Αξίζει από την άποψη ότι βλέπετε πανοραμικά όλη τη θέα και όλο το ποτάμι με τους φοίνικες, μια πραγματικά μαγευτική εικόνα. Και μετά η ανάβαση είναι έτσι ένα μισάωρο, γιατί ζέστη, σκαλοπάτια, ανηφόρα, πρόβλημα. Ο δεύτερος τρόπος, τον οποίο θα ακολουθήσουμε κι εμείς, είναι να πάτε στο Δρυμισκιανό Αμμούδι.
Στην ουσία είναι ένα παραλιάκι ακριβώς δίπλα από την Πρέβελη. Πάει εκεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος κανονικά και υπάρχει μονοπατάκι γύρω-γύρω από το βουνό παραλιακά και βγαίνεται ακριβώς πάλι στην παραλία της Πρέβελης. Η διαδρομή από εκεί είναι γύρω στα 5 λεπτάκια. Και το τρεπνώνω μετά το ωφελί μου, πάμε να δούμε το Τριμισκιανό Αμμούδι και να καταλήξουμε στην Πρέβελη μέσα από αυτό το υπέροχο μονοπάτι. Για την ώρα, μάντεψε. Διαδρομή. Εντάξει, διαδρομή πραγματικά τα σπάει για το Τριμισκιανό Αμμούδι. Είναι όντως αρκετά καλή. Φιδίσια, αλλά με το που βγάλεις λίγο έξω την κάμερα, βλέπεις. Τριμισκιανό Αμμούδι it is. Τριμισκιανό Αμμούδι, αρχικά να σου πω ότι η περιοχή γενικά εδώ πέρα, η ευρύτερη, είναι από τους αγαπημένους μου τόπους στην Κρήτη, ειδικά στο νότιο τμήμα τους. Όσο προχωράς ανατολικά, θα βρεις παραλίες όπως η Αγία Φωτεινή, οι Λίγκρες, το πάνω χωριό το Κεραμέ, ένα τόπο πραγματικά ακόμα απομονωμένο, παραδεισένιο, ό,τι πρέπει για ηρεμία, χαλάρωση, λίγο καλό φαγητό και ένα-δύο δωματιάκια. Από την άλλη μπάντα στα δυτικά, υπάρχει ένα μονοπατάκι το οποίο θα πάμε να το βρούμε τώρα, το οποίο καταλήγει στην Πρέβελη. Λίγο άραγμα εδώ. Δεν θα πούμε τώρα παραλία γιατί υπάρχει λίγο κύμα και έχουμε και δρόμο μπροστά μας. Οπότε λίγο άραγμα και συνεχίζει η πορεία πού? Προς την Πρέβελη. Η παραλία είναι οργανωμένη, έχει και ξαπλώστρες, έχει και ταβερνάκια, έχει και δωματιάκια άμα θέλετε να ράξετε. Αλλά γενικά κρατάει ένα πάρα πολύ χαλαρό και χαμηλό προφίλ, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για τις χαλαρές σας διακοπές. Άραγμα, πολύ προορισμοί για να πάτε δεξιά και αριστερά να επισκεφτείτε. Και φυσικά το card postal της φάσης, η Πρέβελη. Πάντο το μονοπατάκι, πολλά σκαλοπατάκια. Περνάς έτσι συστά στο βράχο και από το έχεις θάλασσα. Όχι άσχημα, ε. Καθόλου άσχημα. Φτάσαμε λοιπόν σε μία παραλία Carp Postal, σε μία από τις πιο διάσημες παραλίες της Κρήτης σε όλο τον κόσμο, την Πρέβελη. Γιατί? Δεν νομίζω να θέλει πολλές ερωτήσεις για αυτό το πράγμα.
φοίνικες, ένα ποτάμι που το διαρρέει μέσα από αυτό, ένα σκηνικό άκρος εξωτικό, ένα σκηνικό το οποίο δεν συνηθίζεις να το βλέπεις στην Κρήτη. Εδώ είναι η μεγαλύτερη αποικία των πυρηνικών φοίνικων του Θεόφραστου. Καταλήγει το κουταλιώτικο φαράγγι εδώ πέρα και είναι κάτι το οποίο είναι τόσο μοναδικό που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα καλύτερα μέρη για να επισκεφτείς στην Κρήτη από επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πάμε να κατέβουμε προς τα κάτω, πάμε να μπούμε λίγο μέσα στο φοινικό δάσος και να πούμε κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να είναι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Ελάτε. Λοιπόν, φτάσαμε κάτω. Εντάξει, εννοείται ότι έχει αρκετό κόσμο. Ωστόσο, η παραλία έχει πάρα πολλά αλμυρίκια από την δεξιά πλευρά για να μπορέσετε να ράξετε. Δεν υπάρχει οργάνωση από την άποψη καρέκλες και τέτοια. Υπάρχει όμως ένα mini bar, να το πω. Μια καντίνα, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε νερά, κανένα σαντουιτσάκι και τα σχετικά. Εντάξει, οι εικόνες είναι πραγματικά αστείες από την άποψη ομορφιάς. Τσέκαρε, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε κάτσει εδώ στην καντίνα της Πρεβελής. Να πούμε ότι για τον τόπο που είμαστε, στη μέση του πουθενά, ξέρω εγώ, έχουμε κατέβει 17.000 σκαλιά και η μόνη πρόσβαση είναι αυτή, οι δύο τρόποι που σας είπα και το καραβάκι. Οι τιμές είναι πολύ decent. Μπορείτε να κάτσετε να δροσιστείτε. Μια γρήγορη στάση από τον ποταδρόμο που κάναμε και πάμε μέσα λίγο να εξερευνήσουμε το φοινικό δάσος και να προχωρήσουμε κατά μήκος του ποταμού και ίσως να πλουτιστούμε και λίγο ακόμα. Όσο προχωράς κάτω από τις φοίνικες είναι έτσι η αίσθηση, λες και είσαι κάπου καραϊδική, σε κάποιο εξωτικό μέρος το οποίο δεν είναι σίγουρα Κρήτη. Οι εικόνες είναι πραγματικά μοναδικές. Υπάρχει μονοπατάκι το οποίο είναι σηματοδοτημένο με διάφορα κολονάκια και σκηνάκι. Μπορείς να προχωρήσεις αρκετά μέσα. Στα δεξιά σου είναι το ποτάμι το οποίο σου δίνει μια εικόνα τελείως τροπική. Παλαιότερα ήταν στέκη των hippies και η ονομασία που δίναν τότε στο ποταμό ήταν ο μεγάλος ποταμός. Δεν τους αδικώ. Συνεχίζουμε την πορεία προς τα μέσα και πάμε να ακούσουμε μια έτσι λίγο περίεργη και δυσάρεστη σωρία, αλλά με κάποιο νόημα. Ένα κοινωνικό μήνυμα. Τι δεν αφήνουμε ποτέ σε παραλίες και σε τέτοια μέρη που επισκεπτόμαστε. Κάμερα. Όχι. Σκοπίδια. Όχι. Πλαστικά. Σε θάλασσες ακτές. Είμαι ο Πέτρος, δεν είμαι ο Πελεκάνος, αλλά σας βλέπω.
Τροτρομάκι συνεχίζει για αρκετή ώρα και όσο προχωράμε και βλέπουμε όλες αυτές τις απίστευτες εικόνες, είναι η ώρα για ένα μήνυμα. Είσαι λοιπόν σε ένα τόπο πραγματικά ονειρεμένο, σε ένα τόπο μαγικό, σε ένα τόπο τροπικό, σε ένα τόπο το οποίο ομοιότητα δεν υπάρχει άλλο στην Κρήτη με ανάλογη ομορφιά. Θα κάνουμε ένα ταξίδι λίγο πίσω στον χρόνο. Θα πάμε γύρω στο 2010 Αύγουστο, όπου δυστυχώς το δάσος κάηκε σχεδόν ολοσχερός από μια τεράστια πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε μάλλον, λένε, από κάποιον κατασκηνωτή. Όταν έγινε αυτό το πράγμα, θυμάμαι τον εαυτό μου πραγματικά να δακρύζει με όλες αυτές τις εικόνες που έβλεπα από αυτόν τον τόπο που είναι τόσο μοναδικός και μια περισκεψία κάποιου παραλίγο να αφανίσει όλο αυτό το υπέροχο μέρος. Ευτυχώς, οι φοίνικες ως γνωστόν αναγεννούνται από τις τάχτες τους και το μεγαλύτερο μέρος του δάσους επανήλθε μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια. Τα σημάδια έχουν μείνει ακόμα μέχρι και σήμερα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι φοίνικες στο κάτω μέρος τους έχουν ακόμα κάρβουνο και είναι πραγματικά μαγικό το πώς η φύση κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κακή απόφαση κάποιου να ανοίξει μια φωτιά απερίσκεπτα και να δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το νόημα από αυτόν? Πρώτον, ότι ό,τι κάνουμε όταν είμαστε στη φύση, όταν είμαστε σε μέρη που έχει αέρα, βλάστηση, δέντρα, πρέπει να προσέχουμε 17.000 φορές περισσότερο. Όχι, θα ανάψω μια φωτούλα, όχι, θα πετάξω τσιγάρο μου, όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι η φύση τελικά, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, θα επανακάμπτει. Θα επανακάμπτει και θα επανακάμπτει. Απλά, όσο περισσότεροι γινόμαστε και όσο περισσότερα τέτοια πράγματα κάνουμε, δεν ξέρω αν στη συνέχεια θα καταφέρει να επανακάμψει άμα αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται περισσότερο ή αρχίζει και γίνεται όλο και πιο βίαιο κατά της. Αυτό για τροφή σκέψης και να σκεφτείτε λίγο παραπάνω την επόμενη φορά που θα πετάξω το τσιγαράκι σας και θα ανάψει τη φωτίτσα σας για να ψήσετε την παστούλα σας. Τι λέτε, αξίζει? Μετά από αυτό το συμβάν που σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχει μια παραπάνω περιφρούρηση, να την πω, προστασία, να την πω. Αρχικά εννοείται ότι ανήκει στο Natura 2000 και επίσης απαγορεύεται πλέον να έρθεις να κατασκηνώσεις, να κάτσεις, καλά να ανάψεις φωτιά για τα σχετικά, δεν το συζητάμε. Και όσο προχωράς, σε κάποια φάση το μονοπάτι αρχίζει και σταματάει και συνεχίζει το φαράγγι. Μπορείς να ανέβεις μέχρι πάνω, μέχρι ένα αρκετά μεγάλο σημείο παραπέρα. Υπάρχει, θα κάνεις λίγο την αναρχισούλα σου, αλλά θα πλατσουρίσεις τα νερά και όλα θα είναι μια χαρά. Θα ψάξουμε λίγο ένα όμορφο μέρος να ράξουμε, να πάρουμε λίγο ακόμα ενέργεια από τον Νότο και από την Πρέβελη και θα σας χαιρετήσουμε κάπου εκεί. Να δούμε. Η φάση είναι out, ρε φίλε. Έχεις τους φοίνικες από εδώ. Έχεις το ποτάμι εδώ. Έχεις τα βράχια να σηκώνονται μέχρι το Θεό. Τι άλλο θες? Τι άλλο θες? Εμάς δεν μας άρεσε ο δρόμος. Θέλαμε τα νερά. Ωπ, παλάκια. Καλά είσαι? Πέσω σ' άλλα νομίζω. Ωραία.
Και κάπως έτσι, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, θα κλείσουμε τη σημερινή μαγκολτά. Πείτε αρχικά που είμαστε. Είμαστε σε ένα υπέροχο τόπο με πολύ καλή παρέα και θα αρχίσουμε το δρόμο δυστυχώς επιστροφής. Έκανα όμως πολλά πράγματα. Κατεβήκαμε φαράγγια, βουτήξαμε σκαταράχτες, προχωρήσαμε στην Πρέβελη, μάθαμε για το δάσος. Και τώρα θα γυρίσουμε πίσω γεμάτη πια και θα πάμε να αναζητήσουμε τον νέο μας προορισμό. Τι λέτε, θα το βρούμε? Η ερώτηση βασικά είναι, θα φύγουμε από αυτόν τον προορισμό ή θα κάτσουμε για κάνα δύο μέρες εδώ? Αυτό δεν θα το μάθετε ποτέ.